Το οποίο έχω να δηλώσω εγώ είναι το εξής. Εγώ είμαι ενεργείας δήμαρχος σε αυτό τον Δήμο Κορινθίων και μάλιστα είμαι ο μοναδικός δήμαρχος που έχω εκλεγεί τρεις φορές. Με έχουν τιμήσει οι συμπολίτες μου και οι συμπολίτησές μου να είμαι δήμαρχος ενός Δήμου και μάλιστα για τρεις συνεχόμενες φορές. Αυτό βεβαίως, όπως καταλαβαίνετε, έχει σχέση, όσο και κάποιοι να θέλουν να αμφισβητήσουν, με τη δική μου διαδρομή, με αυτό που παρήχθη όλα αυτά τα χρόνια στο Δήμο Κορινθίων. Ένα έργο που συνεχίζεται. Ένα έργο που έχουμε υποχρέωση συνολικά ως δημοτική ομάδα να το ολοκληρώσουμε. Ένα έργο που πρέπει όλοι να βάλουν όσες δυνάμεις έχουν και πάνω από αυτές για να ολοκληρωθεί. Σε κάθε περίπτωση, ένας ενεργεία δήμαρχος, ξέρετε πολύ καλά, ότι είναι ενδυνάμει δήμαρχος για την επόμενη τριετία, εκτός αν επιλέξει ο ίδιος να μην είναι δήμαρχος. Έχω απαντήσει το ερώτημα αυτό αρκετές φορές και τα απαντάω και τώρα ευθέως. Εγώ θα είμαι πάλι δήμαρχος υποψήφιος στις προσεχείς δημοτικές εκλογές. Άνοιξε μια κουβέντα στο Δήμο Κορινθίων όμως, πολύ πιο πριν από όλη τη χώρα. Δεν υπάρχει προηγούμενο στη χώρα. Εγώ μπαίνω κάπου και σε site που είναι πανελλαδικής εμβέλειας, το αυτοδιοίκηση GR κτλ. Δεν υπάρχει προηγούμενο να έχουν ξεκινήσει οι δημοτικές εκλογές τόσο νωρίς όσο ξεκίνησαν εδώ στο Δήμο Κορινθίων. Μπορεί να μην είναι και κακό αυτό, μπορεί και καλό, έτσι. Για να ξέρουν οι πολίτες και να αξιολογήσουν σε ένα μεγάλο χρονικό διάστημα και τη Δημοτική Αρχή, αλλά και αυτούς που φιλοδοξούν. Προσωπικές φιλοδοξίες ουσιαστικά θέλουν να ικανοποιήσουν. Γιατί εγώ προσπαθώ όλο αυτό το διάστημα να ακούσω μια τελείως διαφορετική φιλοσοφία για τη διοίκηση αυτού του Δήμου, μια τελείως διαφορετική στρατηγική για την ανάπτυξή του, για τη βελτίωση των υποδομών, και δεν ακούω. Αυτό που συνεχώς θα κουραστείτε να βλέπετε στο Δήμο Κορινθίων είναι να υλοποιείτε το δικό μας το πρόγραμμα, ένα πρόγραμμα που πάντα κατατίθεται στις εκλογές και υλοποιείτε 100% κατά τη διάρκεια της πενταετίας ή της τετραετίας. Αυτό θα υπάρξει και αυτή τη φορά. Εμείς λοιπόν θα κριθούμε από το πώς θα υλοποιηθεί αυτό το έργο. Και ακούω συνέχεια ως αρνητικό, λέει ότι έχει αποθεματικά ο Δήμος. Αλήθεια, έχετε σκεφτεί ποτέ? Και αν θέλετε να την κάνουμε την κουβέντα με κάποιους, γιατί στο Δημοτικό Συμβούλιο δεν την κάνουν την κουβέντα. Την κάνουν εδώ. Δημόσια, στα blog, στα site. Έχετε σκεφτεί πώς έχει προκύψει αυτό το πλεόνασμα? Καταρχάς είναι ένα πλεόνασμα που συγκροτεί κατά τον Δήμο το πλεόνασμα, συγκροτεί κατά 95% αυτό που λέει πλεόνασμα η κυβέρνηση. Και πώς προκύπτει? Προκύπτει και με κυβερνητικές αποφάσεις που έχουν γίνει το προηγούμενο διάστημα. Ο 4412 ο νόμος για δημόσια έργα έχει τροποποιηθεί 230 φορές περίπου. Μια εποχή θυμάστε ότι δεν γίνονταν διαγωνισμοί πάνω από 70.000 γιατί έπρεπε να ετοιμάσουν το site για τους ηλεκτρονικούς διαγωνισμούς. Μιλάμε για διαστήματα 1 και 1,5 έτους. Ακόμα και ο Πατούλης, όταν το βρήκα εδώ στη Φυλή, στα εγγένεια τότε του διοικητικού μεγάρου για τη στέγαση της ασφάλειας Δυτικής Αττικής, μου είπε ότι και αυτός που ήταν χρεοκοπημένος ο Δήμος του, τώρα έχει χρήματα. Μου λέει δεν μπορούμε να τα χαλάσουμε. Ένα κομμάτι είναι αυτό και βέβαια κάποιοι το έχουν πει δειλά. Να πω κάτι άλλο. Έχετε σκεφτεί πολλές φορές έργα που έχει ανακοινώσει αυτή η Δημοτική Αρχή ότι από μελέτες που έχουμε κάνει ότι κάποια στιγμή ήταν στο τεχνικό μας πρόγραμμα, ήταν και στην πρότασή μας στην εκλογική και στο τεχνικό πρόγραμμά μας να εκτελεστούν με χρήματα του Δήμου. Και δεν εκτελούνται με χρήματα του Δήμου, εξοικονομώντας ο Δήμος τεράστια ποσά. Δηλαδή στο παραπέντε δεν βρήκαμε χρηματοδοτήσεις για την Παλαιά Εθνική Οδό 1 εκατομμύριο. Δεν βρήκαμε 350.000 για την Επιδάβου, 350.000 για την Άργους, την Παλαιά Εθνική Άργους, Κορίνθου Άργους. Αυτά τα χρήματα όταν τα βάζεις από πόρους τρίτους αφαιρούνται λοιπόν ως έξοδα από τις δαπάνες του Δήμου. Δεν υπάρχει σε εξέλιξη το έργο της, θα ξεκινήσει πιστεύω την άλλη εβδομάδα, το έργο της αξιοποίησης των νερών του βιολογικού, 3 εκατομμύρια. Αυτά όλα αφαιρούνται από χρήματα που θα δαπανούσε ο Δήμος, έτσι, ο Δήμος από τα δικά του ταμεία. Δεν έχω δει όμως και μια λεβέντικη στάση να πούνε ότι ο Δήμος καταφέρνει και παίρνει χρήματα από άλλες πηγές, από εθνικούς πόρους, από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν έχω δει λεβέντικα να το πει κάποιος. Σήμερα είμαστε προετοιμασμένοι να, και αν βγουν προσκλήσεις, να ενταχθούμε σε έργα όχι 1 και 2 εκατομμύρια. Άσο Λέχιο, που θα είναι και το Βραχάτικο Ζεμπορατιό, μιλάμε για πάνω από 35-40 εκατομμύρια. Έτσι, με συνοδά έργα που αφορούν την αναβάθμιση του βιολογικού καθαρισμού στην Ποσειδονία.